Πάμε στη δόκτωρα Αντωνία Ανδριοπούλου, Hair Surgery Specialist Advanced Hair Clinic και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης με θεραπευτικές αγωγές. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Η εμφάνιση της αραίωσης των μαλλιών είναι κάτι το οποίο όταν ξεκινήσει ανησυχεί και γυναίκες, αλλά και άντρες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες σχεδόν στα ίδια ποσοστά. Το πιο σημαντικό για εμάς, σαν κλινική και σαν γιατρός εγώ, είναι πάνω απ' όλα να χρησιμοποιούμε τις συντηρητικές μεθόδους που έχουμε στα χέρια μας, τα όπλα που έχουμε εμείς οι γιατροί, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στην αρχή του, πριν χρειαστεί αντιμετώπιση με χειρουργικές μεθόδους. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στα αρχικά στάδια, γιατρέ, και να καθυστερήσουμε, αν μπορούμε να το πούμε, την τριχόπτωση? Αυτό που μπορεί να επιτύχει η συντηρητική αγωγή είναι η επιβράδυνση του φαινομένου ουσιαστικά της τριχόπτωσης. Οι συντηρητικές αγωγές που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι η μινοξιδίλη, ένα πολύ γνωστό φάρμακο πολλά χρόνια. Η φιναστερίδη έχει μπει επίσης πολύ δυνατά τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η δουταστερίδη, που είναι ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο είναι ελάχιστα χρόνια, μπορώ να πω. Και το PRP, η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το αίμα του ίδιου του ασθενούς, είναι μια πολύ πρωτοποριακή θεραπεία και αρκετά γνωστή γενικότερα. Γιατρέ, αναφέρατε τη μινοξιδίλη και τη φιναστερίδη. Mm-hmm. Τα διαβάζω για να τα λέω σωστά κι εγώ, γιατί πραγματικά δύσκολες λέξεις. Οι απόψεις ποικίλουν και αρκετοί είναι αυτοί που φοβούνται τη χρήση τους. Γενικά, ο κόσμος έχει την τάση να μπαίνει στο ίντερνετ και να ψάχνει, να διαβάζει διάφορα. Αυτό ισχύει για όλα τα φάρμακα. Και τα κάνει τα θαύματά του. Το Google είναι μια χαρά. Όλοι το χρησιμοποιούμε, όμως δεν είναι γιατρός. Ο κάθε ασθενής θα πρέπει να εμπιστεύεται τον γιατρό του, μαζί να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και να ακολουθεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο που του εφαρμόζει ο γιατρός, έχοντας την εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα. Σίγουρα υπάρχουν και αναφέρονται πάρα πολλές παρενέργειες σε όλα τα φάρμακα παγκοσμίως. Ακόμα και αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, είναι πολύ σημαντικά όπλα στα χέρια μας. Απλά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σωστά και σύμφωνα με τη γνώμη και με τη συμβουλή του γιατρού. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν? Όσοι έχουν πάρει την απόφαση να κάνουν τη μεταμόσχευση μαλλιών, μπορούν να τα χρησιμοποιούν? Για μας η μεταμόσχευση μαλλιών, όλα τα σκευάσματα και όλες τις διαιτητικές αγωγές τις εφαρμόζουμε είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά το χειρουργείο. Για εμάς αυτό είναι το πρωτόκολλο. Πάντα δίνουμε συντηρητική αγωγή από την αρχή που εμφανίζει κάποιος τριχόπτωση, είτε προβεί σε κάποια μεταμόσχευση, είτε όχι. Γι' αυτό η δικιά μας η πρόταση είναι να γίνεται εφόρου ζωής, ώστε να έχουμε και ουσιαστικά το αποτέλεσμα για μακροχρόνια διαστήματα. Γιατρέ, χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες ουσίες, δυναμώνουμε, ας το πούμε, τα μαλλιά και μετά μπορούμε να τις σταματήσουμε ή πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για μια ζωή? Γιατί και αυτό είναι ένα άγχος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρακτικά μας δυσκολεύει μας την καθημερινή εφαρμογή, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλούς άντρες, οι οποίοι δυσκολεύονται στο να εφαρμόζουν καθημερινά προϊόντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση για πολλά χρόνια. Όμως μπορούν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, επιβράδυνση της τριχόπτωσης και σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να αναστείλουμε και εντελώς το χειρουργείο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η ερώτηση επόμενη θα ήταν αυτό, αν θα έπρεπε κάποιος να χρησιμοποιήσει τις ουσίες για να δοκιμάσει πώς αντιδρά ο οργανισμός του ή να πάει κατευθείαν στο χειρουργείο και στη μεταμόσχευση μαλλιών. Για μας οι συντηρητικές αγωγές και το χειρουργείο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το χειρουργείο είναι η τελική λύση που έχουμε ώστε να καλυτερεύσουμε την εικόνα μας, είναι αποκατάσταση. Πραγματικά για μένα θα πρέπει να είναι το τελικό στάδιο όταν πλέον ο ασθενής δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα που έχει. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κρατήσουμε τα μαλλιά τα οποία έχουμε, ειδικά όταν είμαστε πολύ νέοι, γιατί οι περισσότεροι εμφανίζουν αραίωση σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία,
και να καθυστερήσουμε ένα χειρουργείο ή για εμάς ακόμα και να μην το κάνουμε ποτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που το αναφέρετε, γιατρέ, γιατί κάποιος θα θεωρούσε ότι πηγαίνοντας σε ένα ειδικό, το πρώτο πράγμα που θα το αναφέρει είναι το χειρουργείο για το οικονομικό όφελος. Κάποιοι έτσι το έχουν στο κεφάλι τους. Φαντάζομαι κι εσείς, σαν ασθενής σε κάποιον άλλο ίσως πρόβλημα υγείας, το χειρουργείο δεν θα ήταν η πρώτη Ναι. λύση που θα θέλαμε. Ακριβώς. Επειδή βλέπουμε αποτελέσματα, υπάρχει τρόπος να πει κάποιος γιατρός σε ένα ασθενή ότι το αποτέλεσμά σου θα είναι το χ, ότι μπορεί να προβλέψει, ας το πούμε, το αποτέλεσμα από πριν. Μπορούμε ουσιαστικά να δώσουμε ένα φάσμα στο πού μπορούμε να φτάσουμε, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, το κάθε αποτέλεσμα είναι εξατομικευμένο. Δεν μπορούμε να παρομοιάσουμε έναν άνθρωπο με έναν άλλον άνθρωπο. Μάλιστα. Έτσι, πρέπει να δείτε την κάθε περίπτωση διαφορετικά και άλλωστε το πώς θα αντιδράσει είτε με τις συγκεκριμένες ουσίες που αναφέραμε είτε με τη μεταμόσχευση είναι ανάλογα με το ασθενή. Και πώς ο ίδιος ο ασθενής θα ακολουθήσει την αγωγή που δίνουμε, έτσι. Πέραν από τις ουσίες προηγουμένως μας αναφέρατε ακόμα μία θεραπεία, γιατρέ, και αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομα που μας αναφέρατε. Πέραν των ουσιών αυτών και της μεταμόσχευσης μαλλιών, το PRP, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Το PRP, μάλιστα, η που αυτόλογη μπορεί να μεσοθεραπεία με το συνδυαστεί. πλάσμα του αίματος. Με τις υπόλοιπες θεραπείες, Ναι. εννοείται. Όλες οι θεραπείες αυτές συνδυάζονται μεταξύ τους και η δικιά μας η πρόταση πάντοτε είναι να τις συνδυάζουμε σε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο, ώστε να έχουμε τα μέγιστα, τα βέλτιστα αποτελέσματα που μπορούμε να πάρουμε από τη συντηρητική αγωγή που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Υπάρχουν παράγοντες που θα έπρεπε να προσέξει κάποιος ασθενής και να σας αναφέρει που μπορεί να επηρεάζουν, αν θέλετε, τη διαδικασία. Σίγουρα πάντοτε θέλουμε να ξέρουμε το ιστορικό ενός ασθενή, κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που ενδεχομένως αντιμετωπίζει. Τα φάρμακα αυτά δεν έχουν σοβαρές παρενέργειες και γενικά δεν έχουν αντιδείξεις στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά είναι φάρμακα. Σίγουρα μπορούμε να έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση, την οποία θα καταλάβουμε πολύ γρήγορα από την πρώτη χορήγηση ουσιαστικά του φάρμακου και εκεί πέρα ουσιαστικά θα δράσουμε αναλόγως. Γιατρέ, επειδή οι εταιρείες που φτιάχνουν τα προϊόντα για τα μαλλιά στοχεύουν σε αυτόν τον πόνο, θα έλεγα εγώ, της τριχόπτωσης και πάρα πολλά είναι τα διαφημιζόμενα προϊόντα τα οποία είναι κατά της τριχόπτωσης και όλα τα σχετικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να συνδυάσει προϊόντα έτσι ώστε για να αποφύγει την τριχόπτωση, γιατί ξέρετε, ειδικά οι άντρες όταν βλέπουν τον πατέρα φαλακρό ξεκινάνε από νωρίς να ανησυχούν πριν καν έχουν τριχόπτωση. Γενικά, καλό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αδύναμη τρίχα και τάση για τριχόπτωση να χρησιμοποιεί προϊόντα στην καθημερινότητά του κατάλληλα για μαλλιά που είναι αδύναμα και ενδεχομένως για τριχόπτωση. Όπως είναι το σαμπουάν, σίγουρα να μην χρησιμοποιεί πάρα πολύ styling ή προϊόντα styling. Όλα αυτά μπορούν να δυνατήσουν τα μαλλιά και να επιταχύνουν ουσιαστικά τη διαδικασία. Μια ερώτηση που μας ήρθε τώρα είναι όσον αφορά τη χρήση των προϊόντων για ισιωτική, είτε αυτά είναι προϊόντα, είτε αυτό είναι το σίδερο των μαλλιών, πιστολάκι και όλα αυτά επηρεάζουν τα μαλλιά. Επηρεάζουν τα μαλλιά, όπως επηρεάζουν και οι βαφές, όπως επηρεάζει ακόμα και το πιστολάκι, το απλό που κάνουν ναι. εμείς οι γυναίκες, ή ακόμα και το τρίψιμο με την πετσέτα στα μαλλιά, όταν όμως τα μαλλιά είναι ήδη αδύναμα και έχουμε ήδη τριχόπτωση. Ένας άνθρωπος δηλαδή με πολύ δυνατά μαλλιά είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να κάνει πάρα πολύ έντονη κατάχρηση αυτών των πραγμάτων για να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Μπορεί ένας Επομένως, άνθρωπος ο οποίος Συγγνώμη, σας διέκοψα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ανησυχεί για... Δεν έχει τριχόπτωση, αλλά ανησυχεί ότι έχει την τάση επειδή υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον, ότι αρκετή είναι φαλακρή, να έρθει να κάνει μια εξέταση για να διαπιστώσετε αν έχει αυτή την τάση και ο ίδιος. Πολύ σωστά. Υπάρχει μια εξέταση με DNA, η οποία μπορεί να μας δείξει αν έχουμε στα γονίδια μας την τάση για τριχόπτωση, ακόμα και σε πάρα πολύ νεαρές ηλικίες. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Καλή σας συνέχεια. συνέχεια.